Γεια χαρά σε όλους! Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10. Σίγουρα οι γέφυρες έχουν αλλάξει και βελτιώσει τον τρόπο που ταξιδεύουμε, ενώνοντας περιοχές του κόσμου που δύσκολα θα μπορούσες να έχεις πρόσβαση αλλιώς. Άλλες είναι πολύ ψηλές, άλλες πολύ στενές, άλλες είναι ατελείωτες και άλλες όχι και τόσο εμπιστοσύνης. Έκανα την έρευνά μου και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις 10 πιο τρομακτικές γέφυρες που υπάρχουν. Η γέφυρα Καπιλάνο είναι μία από τις μακρύτερες κρεμαστές γέφυρες στον κόσμο. Ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού Καπιλάνο στο βόρειο Βανκούβερ στον Καναδά. Έχει μήκος 136 μέτρα και ύψος 70 μέτρα πάνω από το ποτάμι. Η συγκεκριμένη γέφυρα λοιπόν είναι αρκετά μέτρα ψηλά και κουνιέται πολύ ενώ τη διασχίζεις. Σίγουρα είναι αρκετά τρομακτική για όσους φοβούνται τα ύψη. Την αποκαλούν η γέφυρα του θανάτου. Μοιάζει σαν να αντέχει με το ζόρι ένα ποδήλατο πάνω της, όχι ολόκληρο φορτηγό. Κι όμως καθημερινά διασχίζουν φορτηγά αυτή τη γέφυρα. Βρίσκεται στην Κωσταρίκα και δεν έχει καταρρεύσει ακόμα. Ο δρόμος που οδηγεί στο πουθενά ή αλλιώς, σύμφωνα με τους ντόπιους, η μεθυσμένη γέφυρα. Είναι μια γέφυρα στην Νορβηγία. Η γέφυρα περνά από ένα αρχιπέλαγος και συνδέει την κεντρική Νορβηγία με το νησί Αβερόι. Η κατασκευή της πήρε 6 χρόνια και οι εργασίες σταμάτησαν 12 φορές από τυφώνες που έπληξαν την περιοχή. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, τα αυτοκίνητα που διασχίζουν τη γέφυρα δέρνονται από τους ισχυρούς ανέμους και τα κύματα. Ένας Ισραηλινός τουρίστας έπεσε στη θάλασσα και παρασύρθηκε από τα κύματα καθώς θαύμαζε τη θέα από τη γέφυρα. 452 μέτρα μήκος έχει η γέφυρα που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Ονομάζεται deception, δηλαδή απάτη, εξαιτίας της ομίχλης που εμφανίζεται συχνά και δυσκολεύει τις συνθήκες οδήγησης αφού η ορατότητα είναι πολύ κακή. Είναι μια ανατριχιαστική γέφυρα που είναι επικίνδυνη ακόμα και για τους πεζούς, αφού έχει πολύ στενό πεζοδρόμιο. Τα αμάξια περνούν ακριβώς δίπλα σου και τα κύματα τα νιώθεις να έρχονται από κάτω. Είναι πραγματικά για γενναίους. Λειτουργεί από το 1935, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά άτομα έχουν διαλέξει τη συγκεκριμένη γέφυρα για να αυτοκτονήσουν. Η γέφυρα Μιγιό στη Γαλλία είναι το όνειρο κάθε αρχιτέκτονα και ο εφιάλτης για κάθε υψοφοβικό. Είναι η υψηλότερη γέφυρα στα 343 μέτρα ύψος. Το μήκος της είναι 2.460 μέτρα. Βρίσκεται στη Νότια Γαλλία, πάνω από τον ποταμό Τάρν. Μπορεί η γέφυρα στο νούμερο 5 να μην είναι ιδιαίτερα ψηλή, όμως έχει 38 χιλιόμετρα μήκος και είναι από τις μακρύτερες γέφυρες μέσα σε νερό. Διασχίζει τη λίμνη Ποντσετρέιν στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ αξίζει να αναφέρω πως σε ένα σημείο, κάπου στο 12ο χιλιόμετρο, δεν βλέπεις γη ούτε μπρος ούτε πίσω. Είναι λίγο τρομακτικό, δεν είναι? Στο νούμερο 4 έχουμε τη γέφυρα που μοιάζει με roller coaster. Όσο έμπειρος οδηγός κι αν είσαι, η συγκεκριμένη γέφυρα θα είναι εφιάλτης. Η κλίση της γέφυρας από τη μία πλευρά είναι 6,1% ενώ από την άλλη είναι 5,1%. Βρίσκεται στην Ιαπωνία και ενώνει την πόλη Μάτσε με τη Σαϊκαμινάτο, πάνω από τη λίμνη Νακαούμι. Η ιδιαίτερη κατασκευή της δημιουργήθηκε για να περνούν από κάτω μεγάλα πλοία. Πρέπει να είσαι στα αλήθεια γενναίος για να ταξιδέψεις διασχίζοντας αυτή τη γέφυρα. Βρίσκεται στη Ρωσία. Είναι τόσο στενή που οι οδηγοί χρειάζονται καθοδήγηση καθώς περνούν, αφού δεν υπάρχει προστασία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν έχει χιονίσει, γλιστράει επικίνδυνα. Υπάρχει πάνω από 30 χρόνια και κανείς δεν έχει κάνει επιδιορθώσεις. Τι να πει κανείς για αυτή τη γέφυρα. Βρίσκεται και αυτή στη Ρωσία.
πάνω από το ποτάμι Βόλγα. Εγκαινιάστηκε το 2009 και αυτό που την κάνει τρομακτική είναι οι ταλαντώσεις που δημιουργούνται από τον αέρα και τα άγρια καιρικά φαινόμενα. Τον Μάιο του 2010 έκλεισε για επιδιορθώσεις. Σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Η γυάλινη γέφυρα στην Κίνα είναι για τους πολύ τολμηρούς. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα από γυαλί, έχει ύψος πάνω από 300 μέτρα. Είναι πολύ δημοφιλής και πάρα πολλοί τουρίστες πηγαίνουν για να βγάλουν φωτογραφίες. 8.000 άνθρωποι τη διασχίζουν καθημερινά. Άνοιξε τον Αύγουστο του 2016. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Έχετε διασχίσει κάποια από αυτές τις γέφυρες? Υπάρχει κάποια άλλη που θα μπορούσε να μπει σε αυτό το βίντεο? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Βρείτε μας και στο Instagram για να μαθαίνετε από τους πρώτους ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.